Θεωρείται, επειδή τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία του διπλού τέστινγκ. Δύο φορές την εβδομάδα κάνουν ένα τεστ για να πάνε στο σχολείο. Θεωρείτε ότι έχουν οριμάσει συνθήκες να επιστρέψει και το πιο χαλαρό τέστινγκ για τους εμβολιασμένους? Και θα σας πω κάτι. Δεν θα το έλεγα αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε την Όμικρον και όταν τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από το εξωτερικό είναι ότι περισσότερο η Όμικρον είναι στα μικρά παιδιά και μάλιστα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι σε ηλικίες 7 και κάτω. Άρα θεωρείτε ότι θα μπορούσε η Όμικρον να είναι λίγο πιο επιθετική στις μικρές ηλικίες με βάση αυτά τα στοιχεία? Ακριβώς. Αυτά τα στοιχεία έχουμε στα χέρια μας προς το παρόν. Και αυτά είναι στοιχεία από τη Νότια Αφρική, γιατί εκεί ήταν τα περισσότερα κρούσματα.